2.500 ομονιάτε κατέκλυσαν την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου τη Κρατική Έκθεση, δείχνοντα έμπρακτα την επιθυμία του να στηρίξουν οικονομικά το Σωματείο. Θα πρέπει να βρεθούν άμεσα 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα το Σωματείο με τα κριτήρια τη UEFA. Διαβεβαιώνω τον κόσμο που ανησυχεί για την τύχη των εισφορών του ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για πληρωμή των υποχρεώσεων μα προ του ποδοσφαιριστέ μα και τίποτε άλλο. Οι βραχυπρόθεσμε οφειλέ τη ομόνοια ανέρχονται στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο φετινό προπολογισμό θα είναι λιμματικό κατά 3 εκατομμύρια. Οι φίλοι τη ομάδα ζήτησαν επιτακτικά να αρχίσει η διαδικασία εγγραφή μελών, ενώ δεν πήραν απάντηση στο ερώτημα τι θα γίνει με τα χρήματα που οφείλει η ομόνοια στον Μιλτιάδη ο οποίο απουσίαζε. Από την πλευρά του, το πρώην νεόφιτο Λάρκου τόνισε ότι η ομόνοια δεν πρέπει να επηρεαστεί σε αγωνιστικό επίπεδο από τα όσα συμβαίνουν. Προσπάθεια είναι να μείνει η ομάδα ανεπηρέαστη στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Ο Λάρκου δεν θα έχει στη διάθεσή του του ανέτοιμου Αγκουιάρ και Αντράντε για τον αγώνα με τον Εθνικό.